μία γυναίκα που εγώ πάρα πολύ τη θαύμασα. Την Ολυμπία Χοψονίδου. Περιμένει το έκτο παιδί με τον Βασίλη Σπανούλη. Μπράβο. Την ομάδα μπάσκετ την κάνει. Υπάρχει ομάδα ποδοσφαίρου τώρα. Πάνε την πεντάδα σε δεκάδα. Βλέπουμε αυτή τη λαμπερή ζωή και τσουπ μας προσγειώνει η Ολυμπία, διότι χθες απάντησε στους followers της στο Instagram για τη ζωή της στο σπίτι με τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν νομίζω ότι άρεσε του Βασίλη αυτά που είπε η Ολυμπία. Θα έπρεπε να του αρέσουν και θα σου πω γιατί όμως. Τα είπε, είπε, άρα. Παιδιά, τι θέλει ένας άνθρωπος να λέει αλήθεια. Για πάμε να πούμε όμως τι είπε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε. Πώς είναι η ζωή με τον Βασίλη? Δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολη η ζωή με τον Βασίλη? Πρώτον, δεν υπάρχει στο καθημερινό μας πρόγραμμα, δεν πρόλαβα να μαγειρέψω, βολέψουμε κάτι μόνος σου. Πρέπει πάντα να υπάρχει μεσημεριανό και εννοείται βραδινό διαφορετικό, γιατί προσέχει και τι τρώει. Και εννοείται το πρωινό του, τα φρούτα κτλ. Δεν πρέπει να λείπουν. Δεύτερον, ύπνος. Δεν πρέπει να ξυπνήσει για τον οποιοδήποτε λόγο, κλάμα παιδιού κτλ. Τι σημαίνει για μένα αυτό? Μόνιμο άγχος την ώρα που κοιμάμαι και πρέπει να είμαι σε ετοιμότητα οποιοδήποτε δευτερόλεπτο της νύχτας και άντε όταν δεν είμαι έγκυος. Τώρα με την κοιλιά στο στόμα να δεις τι γέλιο έχω που δεν μπορώ να σηκωθώ γρήγορα. Τρίτον, βοήθεια. Δεν υπολογίζω ποτέ τη βοήθειά του, γιατί πρέπει να μάθω να τα βγάζω πέρα μόνη μου και να μην πνίγομαι σε μία κουταλιά νερό. Όταν θα είναι σπίτι και θα μπορεί, τότε καλώς. Δεν πρέπει όμως να ζητάω κάτι παραπάνω. Γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα κτλ. Δεν έχουμε κάνει ποτέ. Ή θα λείπει ή θα έχει προπόνηση, που σημαίνει ότι δεν πρέπει ούτε να φάει ούτε να αποσπάται η προσοχή του. Και πολλά άλλα, τα οποία είναι πραγματικά προβλήματα, αλλά καλύτερα να μην τα γράψω. Καθαρά τώρα με τον Βασίλη επαγγελματία αθλητή. Ο άλλος Βασίλης, συνήθως είναι το καλοκαίρι έτσι που δεν έχει υποχρεώσεις, με βοηθάει με τα παιδιά. Μπορεί να τα πάρει και τα πέντε και να τα πάει από βόλτα μέχρι και για μπάνιο στη θάλασσα μόνος του. Ο άλλος Βασίλης δεν βαριέται ποτέ και ό,τι χρειαστώ θα με βοηθήσει. Ο άλλος Βασίλης είναι άνθρωπος που του αρέσει η ζωή και δεν μιζεριάζει για τίποτα και πάντα είναι αισιόδοξος και πιστεύει πολύ στον εαυτό του. Και πολλά άλλα. Αλλά χρειάζομαι τόμο για να είναι ολοκληρωμένη η απάντησή μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μένουμε δίπλα. Προσέξτε τι θα πείτε. Δικαίωμα. Μην τα ακούσω εγώ. Γιώργο, πια αυτή η γειτονιά. Έτσι να κάνω. Αυτή η γειτονιά είναι. Και πίνουμε το καλοκαίρι που δεν δουλεύουμε και εγώ κι αυτός. Πίνουμε κάθε μέρα καφέ μαζί. Με τα πέντε παιδιά. Χωρίς τα παιδιά. Πιστεύεις ότι υπάρχει χώρος για διαφορετική άποψη εδώ? Η δικιά μου θα είναι διαφορετική. Θα σας ακούσω και θα πω. Μπορώ να πω κάτι. Ξεκίνησε. Λοιπόν, θαυμάζω την Ολυμπία για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι. Δεύτερον, έχει επιλέξει να μοιραστεί τη ζωή της με έναν αθλητή, γνωρίζοντας ότι το πρόγραμμα. Δεν είναι ένας αθλητής, είναι ένας top αθλητής, κορυφαίος αθλητής. Που ό,τι συνεπάγεται που κάνει πρωταθλητισμό τεράστιο σε μια μεγάλη ηλικία, που σημαίνει πρέπει να είναι στρατιώτης ο Βασίλης, παιδιά. Που τον παίρνει κάποια στιγμή, τον παντρεύεσαι, κάνει παιδιά, λες μέχρι τα 30-32 πόσο να αντέξει ένας αθλητής. Εκείνος έχει σπάσει όλα τα παιδιά. Ο Βασίλης μου έχει πει εμένα ότι θα παίξει μέχρι τα 40. Και θα πάει 40 και μπορεί, βεβαίως. Άλλα 4 χρόνια Ολυμπία μου υπομονή. Όλη αυτή η πραγματικότητα που περιγράφει βέβαια στα story είναι κάτι το οποίο. Πραγματικότητα. Γιατί ζωφερή, ρε. Δεν είναι ζωφερή αυτή. Δεν είναι ζωφερή, παιδιά. Σας λέει, παιδιά, για να μην τρελαθούμε. Τι λέει η κοπέλα, λέει. Δεν είναι το χειμώνα που αυτό. Αυτός είναι ο στην τρέλα του. 9 μήνες. 9 μήνες, ναι. Το καλοκαίρι είναι 3. Ναι, και μετά θα τελειώσει από τα 40. Και μετά τα 40 θα ασχολείται με τα παιδιά του συνέχεια. Ναι, αγάπη μου, αλλά είναι ήδη 10 χρόνια αυτό το πράγμα. Παιδιά, είναι άσχημα με τους Σπανούλη. Είναι επιλογή της παιδιά. Αυτό είναι αδιανόητο. Ποιο ώρα, Κατερίνα. Είναι αδιανόητο το ότι συμβαίνει. Παρόλα αυτά, εφόσον επιλέγει να μένει και να συνεχίσει και να μεγαλώνει την οικογένειά τη, σημαίνει ότι πρώτον αυτό το λέει με χιούμορ. Δεύτερον, ότι καταλαβαίνει αυτό με το οποίο ξεκίνησε η Ελένη τη στρατιωτική πειθαρχία. Και τρίτον, ότι θέλει να είναι μέλος αυτού του και πρόγραμματος. Και σημαίνει επίσης ότι αν χτύπα ξύλο ποτέ χώριζαν, ναι. Με τόσα παιδιά έλα, δεν χωρίζεις, ο Σπανούλης δεν θα ξαναβρεις και γυναίκα ποτέ στη ζωή. Γιατί παιδιά, κάνετε λάθος, είναι πολύ γοντευτικός άντρας. Τι λέτε τώρα. Εγώ αυτόν τον άντρα τον θέλω να ζήσω μαζί, εμένα μου τρυπήσετε τη μύτη. Εμένα μου φαίνεται μια γυναίκα που αγαπάει πάρα πολύ τον σύντροφό της. Αυτά τα πράγματα εντάξει μερικές φορές. Όταν τα γράφεις φαίνεται ότι έχει περισσότερη βαρύτητα. Και όταν τα ζεις ακόμα περισσότερο. Παιδιά, συγγνώμη λίγο να μιλήσω. Ο άνθρωπος είναι πρωταθλητής. Mm-hmm. Τι λέει? Ότι εγώ πρέπει να κοιμάμαι 8 ώρες την ημέρα για να μπορώ να αποδώσω και να μην πάει κατά. Βγάζει πάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο ο Σπανούλης. Τι σημασία έχει αυτό? Μα ζουν μια άνετη ζωή. Τι σημασία έχει αυτό? Καλά, πώς δεν έχει σημασία αυτό, ρε παιδιά? Συγγνώμη, δηλαδή κάνουν μια στη ζωή. Συμφωνούν κάποια πράγματα. Ότι εγώ, αγάπη μου, μέχρι να αποσυρθώ από τον αθλητισμό και για τους μήνες που κάνω, δεν μπορώ να βοηθάω στο σπίτι. Δηλαδή, Γιώργο, όποιος φέρνει τα πιο πολλά λεφτά στο σπίτι, αυτός έχει.
έχει μεγαλύτερη περισσότερα δικαιώματα. Δεν απαιτεί από τη γυναίκα του να δουλέψει. Λέει, εσύ θα μεγαλώσει τα παιδιά και σου παρέχω. Όχι, όχι, δεν απαιτεί καθόλου, παιδιά, και συμφωνεί. Δηλαδή αυτό είναι κοινή συνενέση όλο αυτό το πακέτο τη οικογένεια. Όμως θέλω να σας πω ότι εμένα μου άρεσε που η Ολυμπία δεν τα στρογγυλεύει. Λέει την αλήθεια. Καλά κάνει. Ότι εσείς βλέπετε φωτογραφίες, μια λαμπερή οικογένεια να κάνει διακοπές. Η πραγματικότητα είναι αυτή, αλλά και το λέει παρακάτω. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάω, τον θαυμάζω και είναι το πρότυπό μου. Δηλαδή η Φουρέιρα με τον Ποτία τραβάει αυτό. Όχι μόνο για τους αθλητές. Παιδιά, μπορώ να σας πω κάτι. Γιατί για τους τραγουδιστές, μισό λεπτά κύριε Δημήτρη μου. Ο Πλούταρχος, οι τραγουδιστές τι είναι, Χριστούγεννα, Πάσχα, η οικογένειά τους. Καλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε στο επόμενο θέμα.